είδηση στο διαδίκτυο, όχι και στις κυπριακές εφημερίδες, υπήρξε μια καταχώρηση σε σχέση με το DNA των Κυπρίων. Τώρα, γιατί το θυμηθήκανε, δεν μπορώ να καταλάβω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εμείς θα δώσουμε επιστημονικές απαντήσεις από που προήλθαν εκεί οι Κύπροι. Κωνσταντίνος Δέλτα, διευθυντής του Κέντρου Ερευνών Μοριακής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Να τον καλωσορίσουμε. Καθηγητά, γεια σας. Χαίρετε. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, τώρα εμείς θα δώσουμε την εικόνα όπως την καταγράφετε επιστημονικά εσείς με το εργαστήριό σας και τις μελέτες σας. Ποια είναι η αλήθεια για το DNA των Κυπρίων, από πού κατάγονται οι Κύπροι? Διαρωτώμαι και εγώ γιατί έρθει αυτό το ζήτημα τώρα. Μια χαρά Κύπροι είμαστε. Κοιτάξτε, η Κύπρος είναι γνωστό ότι αναδύθηκε ως νησί μέσα από τα βάθη των ωκεανών. Ναι. Μέχρι και πριν από 200 εκατομμύρια χρόνια. Λοιπόν, πριν από περίπου 12.000 χρόνια, πρωτοκατοικήθηκε από ανθρώπους από την γεωγραφική περιοχή μας. Από τη σημερινή Μικρά Ασία και την περιοχή του Λεβάντ, Εγγύς Ανατολή, Μέση Ανατολή. Λοιπόν, μιλούμε για μια εποχή που βεβαίως δεν υπήρχαν ούτε Τούρκοι ούτε Έλληνες. Αυτοί όμως ήταν οι πρώτοι κάτοικοι που ήρθαν στην Κύπρο πριν από 12.000 χρόνια περίπου, επαναλαμβάνω. Ναι. Επομένως, το DNA μας, σύμφωνα και με πρόσφατες μελέτες που κάναμε, γενετικές, που κάναμε στο εργαστήριό μου, υπάρχει μια σοβαρή συγγένεια γενετικού υλικού με αυτούς τους πληθυσμούς. Μικρά Ασία και Λεβάντ, Μέση Ανατολή κλπ. Οι οποίοι με σημερινά δεδομένα, κύριε καθηγητά, πώς μεταφράζεται αυτό? Σε τι χώρες εκτείνονται αυτοί οι πολιτισμοί? Κοιτάξτε, όπως είπαμε, μιλάμε για μια εποχή που δεν υπήρχαν οι πληθυσμοί που γνωρίζουμε σήμερα. Ναι, ναι. Αλλά είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κατοικούσαν στην σημερινή Μικρά Ασία, ναι. Τουρκία δηλαδή, και περιοχή του Λεβάντ, δηλαδή ανατολικά, βόρειο-ανατολικά μας, που είναι η Συρία, Λίβανος, Ισραήλ και λίγο πιο μέσα Μεσοποταμία, Ιράκ κλπ. Από εκεί ήρθαν, μάλιστα, οι πρώτοι κάτοικοι στην Κύπρο. Και αυτό αποτυπώνεται, επαναλαμβάνω, σε ό,τι γνωρίζουμε από την ιστορία και την αρχαιολογία, mm-hmm, και αποτυπώνεται και στο τι έχουμε βρει γενετικά. Μάλιστα. Η πιο ισχυρή δηλαδή γενετική παρουσία είναι DNA από αυτούς τους πληθυσμούς. Ναι. Βεβαίως, είναι γνωστό ότι στην πορεία αυτός ο γενετικός κορμός, αν μπορώ να τον αποκαλέσω έτσι, του κυπριακού DNA, δέχτηκε πάρα πολλούς εμβολιασμούς. Δέχτηκε σοβαρούς εμβολιασμούς και από τους Έλληνες, οι οποίοι ήρθαν κατά τον 13ο αιώνα π.Χ. Και βρήκαν εδώ πληθυσμούς, έτσι, βρήκαν βασίλεια εδώ οι Έλληνες. Βεβαίως, όταν ήρθαν οι Έλληνες, οι πρώτοι Αχαιοί και Μυκηναίοι στην Κύπρο, με ειρηνικές επισκέψεις τους κατά τον 13ο και 12ο αιώνα π.Χ., η Κύπρος ήδη κατοικεί εδώ από χιλιάδες χρόνια. Mm-hmm. Επομένως, βρήκαν εδώ οργανωμένες κοινωνίες και σιγά σιγά, μέσα από μια περίοδο μακρόχρονη, ενσωματώθηκαν σιγά σιγά. Και βεβαίως είναι γνωστό επίσης ότι το ελληνικό στοιχείο, ο ελληνικός πολιτισμός, η κουλτούρα ήταν έντονος, ισχυρός και επεκράτησε. Βεβαίως αυτή η επικράτηση, επαναλαμβάνω, δεν έγινε από τη μια μέρα στην άλλη. Ναι, σύμφωνα με το τι γράφω και στο βιβλίο μου, ένα βιβλίο που εξέδωσα πριν μερικά χρόνια, «Η γενετική κληρονομιά των Κυπρίων». Ναι. Αυτή η ενσωμάτωση, η αφομοίωση του ελληνικού στοιχείου ήταν ειρηνική και σταδιακή. Και σύμφωνα με τον Βάσο Καραγιώργη, τον καθηγητή Βάσο Καραγιώργη, ο οποίος πέθανε πρόσφατα σχετικά, mm-hmm, που ήταν ο πρώην διευθυντής του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου, λέει ότι αυτή η εξελληνοποίηση της Κύπρου μπορεί να πήρε μια περίοδο μέχρι και 200 χρόνια για να γίνει. Αλλά έγινε. Mm-hmm. Γι' αυτό και πολύ έντονα οι Κύπροι υιοθέτησαν το ελληνικό δωδεκάθιο αναφορικά με τη θρησκεία, υιοθέτησαν την ελληνική γλώσσα, το ελληνικό αλφάβητο, το ελληνικό πολιτισμό κλπ. Και στη συνέχεια είχαν και πολύ στενές σχέσεις με την Μητροπολιτική Αθήνα κλπ. Δηλαδή, αλλά εκτός από τους Έλληνες, οι οποίοι όταν ήρθαν ήταν πληθυσμιακά ένα πολύ μικρό ποσοστό του πληθυσμού. Μάλιστα. Ήρθαν γονίδια και από άλλους πληθυσμούς, mm-hmm, που επισκέφθηκαν την Κύπρο και έμειναν στην Κύπρο πολλά χρόνια. Όπως ήταν βεβαίως οι Ασσύριοι ίσως, οι Αιγύπτιοι, οι Φοίνικες, αργότερα οι Φράγκοι. Οι Τουρκοκύπροι, από πού προέρχονται όμως η κοινότητα των Τουρκοκυπρίων όπως τη γνωρίζουμε σήμερα? Υπάρχει κάποια καταγραφή γι' αυτό?
Κοιτάξτε, οι Τουρκοκύπροι μπορούμε να αναφερθούμε σε Τούρκους οι οποίοι ήρθαν στην Κύπρο με την κατάληψη από τους Οθωμανούς το 1571 μετά Χριστόν. Ναι. Οι Τούρκοι όταν κατέλαβαν τότε την Κύπρο, χωρίς να είμαι ιστορικός, από τα λίγα που έχω διαβάσει κι εγώ, εκτός από τον Οθωμανικό στρατό, έφεραν στη συνέχεια και πάρα πολλούς κατοίκους από την γειτονική και πάλι περιοχή, τη Συρία ίσως και γειτονικές χώρες εκεί, για να βοηθήσουν στην αναβίωση της αγροτιάς και την ενίσχυση της Κύπρου. Πολλοί από αυτούς προφανώς ήρθαν με τις οικογένειές τους ή έκαναν οικογένειες στην Κύπρο. Στη συνέχεια όμως είναι γνωστό, τουλάχιστον αυτό αναφέρεται σε πολλές πηγές, ότι πολλοί Έλληνο-Κύπροι, λόγω των καταπιεστικών μέτρων, της άσχημης ζωής, των πολλών φόρων κλπ. Κλπ. Εξισλαμίστησαν. Άρα ένα μεγάλο μέρος των Τουρκοκυπρίων ήταν Έλληνες που εξισλαμίστησαν πριν από πολλά πολλά χρόνια. Οι λεγόμενοι Ελληνοβάμβακοι, το θυμάμαι σωστά. Οι Ελληνοβάμβακοι, κρυπτοχριστιανοί, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι για πολλά χρόνια ζούσαν έτσι στο μετέχνιο μεταξύ χριστιανισμού και μουσουλμανισμού. Μάλιστα. Διότι πιο έντονο ήταν το στοιχείο της θρησκείας τότε παρά το εθνικό στοιχείο. Ναι, σωστό. Αυτοί όμως οι Τουρκοκύπροι σήμερα, οι πραγματικοί Τουρκοκύπροι, δεν αποτελούν παρά ένα πολύ μικρό ποσοστό του όλου πληθυσμού. Όπως γνωρίζουμε με την εισβολή του 1974 και την επίκηση, τον επικισμό της κατεχόμενης Βόρειας Κύπρου, και οι Τουρκοκύπροι, οι πραγματικοί Τουρκοκύπροι, δεν αποτελούν παρά μια μικρή μειοψηφία ακόμα και στα κατεχόμενα εδάφη μας. Υπήρχε μια τεράστια δημογραφική αλλίωση υπό αυτή την έννοια. Βεβαίως, τεράστια δημογραφική αλλίωση. Υποθέτω ότι αυτοί οι πραγματικοί Τουρκοκύπροι είναι αυτοί που έχουν πάρει και δικαίως πιστοποιητικό, συγγνώμη, ταυτότητες και διαβατήρια, ναι, ναι, κυπριακά, ευρωπαϊκά κλπ. Καλά, όλα αυτά λόγω στις πολιτικές του καθενός αλλάζουν, έτσι έχουμε καταλάβει κύριε Δέλτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την έτσι, αποτύπωση που μας κάνατε και το ξεκαθάρισμα για το που καταγόμαστε όλοι μας έτσι, στο τέλος της ημέρας. Εντάξει, αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο πηγαίνει, έρχεται συνεχώς. Δεν ξέρω πόση σημασία έχει για τον κάθε ένα. Το σημαντικό είναι ότι αν είμαστε Έλληνες, είμαστε Έλληνες όχι λόγω γονιδίων, αλλά για πολλούς άλλους πιο σοβαρούς λόγους. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά το ξεκαθαρίσαμε λοιπόν για να μην υπάρχουν φαντασιώσεις ένθεν κακήθεν για το συγκεκριμένο ζήτημα. Εδώ στο στούντιο